Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Πλησιάζουν οι εκλογές, οι δημοτικές, οι περιφερειακές, οι ευρωεκλογές. Κάθε βράδυ βλέπετε πρόσωπα να περνάνε από τις τηλεοράσεις και να λένε τις απόψεις τους. Απόψε έχω τη χαρά και την τιμή να έχω μαζί μου μια κυρία. Ήταν δύο οι υποψήφιες για το Δήμο Ηρακλείου. Παρέμεινε η μία, κυρία Βαγγελιώση Χιναράκη. Καλησπέρα. Καλησπέρα και σε εσάς, κυρία Χιντηράκη. Καλησπέρα και σε όσες και όσους μας παρακολουθούν. Όντως, στην κούρσα για το Δήμο Ηρακλείου, μία και μοναδική γυναίκα συνεχίζει να είναι υποψήφια και νομίζω ότι θα φτάσουμε μέχρι το τέλος δυναμικά, όπως δείχνουν τα πράγματα. Κυρία Σκηναράκη, κυκλοφορούν φήμες ότι διάφοροι κάνουν γκάλοπ και έχουν αποτελέσματα. Είναι αληθινά ή είναι διαδόσεις του καθενός? Κοιτάξτε να δείτε. Για μένα η μεγαλύτερη δημοσκόπηση είναι η Κυριακή των εκλογών. Εκεί θα δώσει τα καλύτερα αποτελέσματα, τα γνήσια αποτελέσματα, τη βούληση της κοινωνίας του Ηρακλείου, του Δήμου Ηρακλείου με τον αστικό και περιαστικό Δήμο. Είναι πολύ σημαντικό. Άρα τα υπόλοιπα είναι fake news ή πραγματικά υπάρχουν μετρήσεις? Κοιτάξτε, εξαρτάται ποιοι βγάζουν τι, έτσι, γιατί υπάρχουν ποιος πληρώνει τι. Μετρήσεις και υπάρχουν και... θα έλεγα προπό σε ένα χαρτί, έτσι. Που κυκλοφορούν κάποιοι μόνο και μόνο για να ανεβάσουν ψυχολογίες ή δεν ξέρω και εγώ τι. Αυτό είναι παρά και έξω από λογικές σοβαρές. Δεν νομίζω ότι... Εν πάση περιπτώσει, εμείς σήμερα είμαστε εδώ στην επικοινωνία για να επικοινωνήσουμε με τους πολίτες. Σωστά. Έτσι. Κυρία Σκηναράκη, έχουμε κάνει και άλλη συζήτηση και έχουμε αναφέρει μερικά πράγματα. Έχω στα χέρια μου μία μέτρηση, που έκανε, έγκυρη μέτρηση, που θέτει σαν πρώτο θέμα των δημοτών του Ηρακλείου τις λακκούβες. Πρώτο θέμα απασχολεί την κοινωνία του Ηρακλείου η λακκούβα. Όπως έχω δει και εγώ, κύριε Χιντηράκη, μαζί με τους συνεργάτες που έχουμε γυρίσει όλο το Δήμο Ηρακλείου, αστικό και περιαστικό, τα ζητήματα της καθημερινότητας και της ποιότητας ζωής είναι τα κορυφαία, στην πρώτη θέση. Και όντως η μέτρηση αυτή, πραγματική μέτρηση, δείχνει την κατάσταση που επικρατεί, γιατί υπάρχει ένα οδικό δίκτυο το οποίο θα έλεγα δείχνει μια πολύ τριτοκοσμική, ένα ευρύτερο δήμο τριτοκοσμικό. Σε κάποιες περιοχές οι δρόμοι, ακόμα και στην πόλη του Ηρακλείου, έχουν να συντηρηθούν ίσως και δεκαετία. Αυτό δείχνει κάτι. Υπάρχουν όμως και οι κακοτεχνίες που βγαίνουν σιγά σιγά στον αέρα, έτσι. Και αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα. Βάλατε ένα κορυφαίο θέμα, κυρία Χιντηράκη. Το θέμα των κακοτεχνιών. Και εδώ έχει πολύ μεγάλη σημασία πως δημοτική αρχή και υπηρεσίες συμβαδίζουν σε ό,τι αφορά την παραλαβή των έργων. Ένα κορυφαίο θέμα. Κορυφαίο θέμα. Ξέρω που διάβαζα το τελευταίο διάστημα, ίσως σε άλλη περιοχή ήταν, που παραδόθηκε έργο το οποίο ο Τάπητας έπρεπε να είναι από 5 μέχρι 7 εκατοστά το οδόστρωμα και ήταν 2 εκατοστά. Αυτό δείχνει κάτι. Και εδώ οι υπηρεσίες πρέπει να λειτουργήσουν σωστά σε συνεργασία με τα πολιτικά πρόσωπα. Κορυφαίο αυτό. Οπότε η λακκούβα δεν είναι... όταν δημοπρατείς ένα έργο και δίνει μια προσφορά οποιοδήποτε επαγγελματίας, επιχειρηματίας, εργολάβος, δεν του λέει κανένας τι ποσοστό να βάλει. Βάζει αυτός με βάση την αξία, το κόστος που θα έχει το έργο. Άρα λοιπόν δεν του ζητάει να μειώσει την ποιότητα του έργου. Πρέπει να έρθουν λοιπόν οι υπηρεσίες με τη δημοτική αρχή την εκάστοτε να δουν αν πραγματικά το έργο που παραδίδεται είναι ποιοτικό. Άρα δεν μιλάμε ουσιαστικά για τη λακκούβα που γίνεται από μια κακοκαιρία ή μια βροχή. Μιλάμε για κακοτεχνίες που φέρουν τη λακκούβα. Ακριβώς. Όταν υπάρχει ένα κακό οδόστρωμα από την αρχή, είναι κατανοητό ότι θα φέρει ευκολότερα και γρηγορότερα τις λακκούβες. Αυτό είναι ένα θέμα κορυφαίο. Ξέρετε, ελάχιστα έχουμε συζητήσει αυτόν τον καιρό για την κοινωνική πολιτική που ασκεί ο Δήμος. Και θα ήθελα σήμερα να ξεφύγουμε από τα υπόλοιπα και να ξεκινήσουμε λίγο με διαφορετικά πράγματα. Ναι. Τι είναι η κοινωνική πολιτική αυτή τη στιγμή του Δήμου? Τι εννοείται? Θα έλεγα ότι είναι ο κορυφαίος τομέας πολιτικής, ιδιαίτερα στην κρίση που ζούμε αυτό το διάστημα,
ούτως ώστε να συνδράμει ο Δήμος στο να ξεπεράσουν οι πολίτες σε πρώτο επίπεδο και στη συνέχεια η χώρα την Κρήτη. Η αυτοδιοίκηση είναι ο πιο σημαντικός θεσμός στη διοικητική δομή της χώρας. Είναι κοντά στον πολίτη, δίπλα στα προβλήματά του, μπορεί να τα βλέπει πρωτόλια, να διαμορφώνει πολιτικές προτάσεις, οι οποίες στην υλοποίησή τους θα έχουν μεγαλύτερη απήχηση και καλύτερη αποτελεσματικότητα. Και ταυτόχρονα, όταν χρειάζονται διορθωτικές παρεμβάσεις, θα μπορεί άμεσα να παρεμβαίνει, να διορθώνει και να έχει καλύτερα αποτελέσματα. Στο κομμάτι λοιπόν της κοινωνικής πολιτικής και τα θέματα που βιώνει ο πολίτης, είναι κορυφαίος θεσμός ο Δήμος να είναι κοντά στον πολίτη για να δίνει απαντήσεις. Ακόμα και σε θέματα υγείας. Το θέμα της πρόληψης, κύριε Χιντιράκη, είναι κορυφαίο θέμα. Θέλω να σας μεταφέρω την εμπειρία μου από την Ομαρχία, το δεύτερο βαθμό αυτοδιοίκησης και τις κινητές μονάδες που δημιουργήσαμε παρά το γεγονός ότι δεν ήταν αρμοδιότητά μας. Η κινητή μονάδα μαστογραφίας και η κινητή μονάδα οδοντιατρικής περίθαλψης. Χαίρομαι δε ιδιαίτερα και θέλω να το πω που η περιφέρεια Κρήτης, τα μοναδικά θέματα κοινωνικής πολιτικής που αναδεικνύει είναι αυτές οι δύο κινητές μονάδες που ως νομάρχης με τους συνεργάτες μου δημιουργήσαμε και πρόσφεραν τόσα πολλά στους πολίτες του νομού Ηρακλείου και της Κρήτης ευρύτερα, αφού συνεργαστήκαμε με όλους τους νομάρχες και μεταφέραμε την κινητή μονάδα μαστογραφίας σε όλες τις νομαρχίες. Αυτό ήταν πολύ σημαντικό. Χαίρομαι λοιπόν και καμαρώνω που βλέπω την περιφέρεια Κρήτης να βγάζει σε πρώτη γραμμή το έργο μιας μονάδας που δημιουργήσαμε ως νομαρχιακή αρχή την περίοδο 2007-2010. Διαβάζω τις αρμοδιότητες. Και δείξαμε λοιπόν από εκεί πόσα πολλά μπορεί να προσφέρει η αυτοδιοίκηση στους πολίτες, στο κομμάτι της πρόληψης. Εδώ διαβάζω κοινωνική πολιτική από τις αρμοδιότητες που έχουν οι υπηρεσίες. Και λέει δομές, μετανάστες πρόσφυγες, καπί, ισότητα των δύο φύλων, παιδική σταθμή. Αυτό ονομάζει κοινωνική πολιτική. Έτσι. Ναι. Πρώτα-πρώτα να ξεκινήσω από το τελευταίο, τους παιδικούς σταθμούς. Έχουμε τις εργαζόμενες μητέρες, γιατί ανεξάρτητα από το αν έχουμε προχωρήσει πολύ ως χώρα στο θέμα της ισότητας των φύλων, η γυναίκα έχει πολλαπλούς ρόλους σήμερα στην οικογένεια και το θέμα με τα παιδιά, το μεγαλύτερο ποσοστό το φορτώνεται η ίδια. Υπάρχει μια καλύτερη λειτουργία στη συνεργασία και του άνδρα και του συζύγου και της συζύγου μέσα σε μια οικογένεια. Πραγματικά και αυτό με χαροποιεί γιατί δείχνει ότι τα νέα ζευγάρια έχουν προχωρήσει πολύ μπροστά. Από εκεί και μετά όμως, για να βγουν και οι δύο ισότιμα στην κοινωνία και να δουλέψουν για να προσφέρουν στην οικογένεια και να μπορέσει να αντιμετωπίσει τις ανάγκες της η οικογένεια, πρέπει κάπου να αφήσουν τα παιδιά. Παιδική σταθμή είναι κορυφαίο θέμα. Ο Δήμος έχει χρέος να προσφέρει παιδικούς σταθμούς. Πήγα προχθές στην περιοχή της Αγίας Εκατερίνης στις εργατικές κατοικίες και την ευρύτερη περιοχή της Αγίας Εκατερίνης, μια δυναμική γειτονιά με πολλά νέα ζευγάρια. Και μου έδειξαν οι πολίτες ένα οικόπεδο, το οποίο ήταν ένα χέρσο. Σε αυτό το οικόπεδο έπρεπε να έχει υλοποιηθεί την πενταετία αυτή, γιατί 5 χρόνια ήταν, ένας παιδικός σταθμός. Και νωρίτερα βεβαίως, γιατί η Αγία Κατερίνη αξίζει να έχει παιδικό σταθμό και άξιζε να τον έχει εδώ και πάρα πολλά χρόνια, γιατί έχει πολλά νέα ζευγάρια. Αυτό το οικόπεδο είχε μείνει χέρσο, χωρίς να είναι ο παιδικός σταθμός που θα έδινε τη δυνατότητα στα νέα ζευγάρια να αφήσουν τα παιδιά τους για να μπορούν πάντως, να κάθε χρόνο είναι μεγάλο πρόβλημα κάθε χρόνο. Την εποχή που για τους παιδικούς σταθμούς. Και γίνεται μια μάχη, για να μπει με ένα παιδί. Τις μητέρες. Mm. Και τις νέες γυναίκες, δηλαδή και τα νέα ζευγάρια γενικότερα. Και σε πολλές περιπτώσεις που είναι και μονογονεϊκές οικογένειες, ακόμα πιο δύσκολα τα πράγματα, για να βρουν μια θέση σε παιδικό σταθμό και να μπορέσουν να δουλέψουν. Μετανάστες πρόσφυγες. Αυτό πρέπει να δώσει απάντηση ο Δήμος. Κατάλαβα. Μετανάστες πρόσφυγες. Μετανάστες πρόσφυγες. Είτε το θέλουμε είτε όχι, είναι μια πραγματικότητα στο Δήμο μας. Και θα πρέπει να δούμε πώς ακριβώς υπάρχει, διαμορφώνεται η κοινωνία συνοχής. Και σε αυτή την περίπτωση πρέπει ο Δήμος να είναι δίπλα με τέτοιο τρόπο, ούτως ώστε οι δύο να υπάρξει ένταξη με κοινωνική ειρήνη και ταυτόχρονα να υπάρχει ένα ΚΕΠ, κατά τα πρότυπα που εμείς στην Ομαρχία είχαμε φτιάξει, ένα κέντρο ενημέρωσης μεταναστών. Μάλιστα. Το είχαμε λειτουργήσει στην Ομαρχία το 2007-2010, πέτυχε,
πρέπει να ξαναγίνει για να μπορεί ο μετανάστης να νιώθει ότι έχει κάπου να κουμπίσει, να ζητήσει μια πληροφορία και να την πάρει, να απαντήσει στο πρόβλημά του και να μην γίνεται στη συνέχεια, να μην δημιουργείται πρόβλημα όταν δεν βρίσκει απαντήσεις, όταν δεν ικανοποιεί τις ανάγκες της οικογένειάς του ή όποιες άλλες ανάγκες υπάρχουν, είναι κατανοητό ότι θα αρχίσει να γίνεται επιθετικός. Έχετε μιλήσει για την ανάπτυξη της Νέας Αλικαρνασσού, του Κουργουαλέιν, της Παλιανής και του Τεμένους. Όμως, σε αυτή τη μέτρηση που κάναμε προχθές, ένα από τα βασικά θέματα είναι το κέντρο της πόλης και λέει ότι η αναρχία των καταστημάτων, τέντες κλπ., τραπεζοκαθισμάτων και εσία. Ακούστε τι θεωρεί ο κόσμος ένα μεγάλο πρόβλημα στο κέντρο της πόλης. Κοιτάξτε να δείτε. Μιλήσατε και μίλησε ο κόσμος για την αναρχία που επικρατεί στο κέντρο. Έτσι είπε. Αναρχία. Εγώ δεν θα έλεγα ότι επικρατεί αναρχία. Γιατί επιτρέψτε μου να πω, έχοντας κουβεντιάσει με τους επαγγελματίες το τελευταίο διάστημα και με το σύλλογό τους, επί ώρες αρκετές, γιατί ήθελα να τους ακούσω, ζητούν από τη Δημοτική Αρχή να δώσει μια εικόνα. Ποια θέλει να είναι η σφραγίδα της πόλης στα καταστήματα. Γιατί πρέπει να δώσει η Δημοτική Αρχή μια σφραγίδα που πρέπει να έχει και μια εικόνα που πρέπει να έχει η πόλη. Κανένας επαγγελματίας δεν θέλει να έρθει σε ρήξη με το Δήμο ή κανένας επαγγελματίας δεν θέλει να φτιάξει το δικό του, τη δική του εικόνα στο μαγαζί του. Θέλει να έχει μια ενιαία, γιατί είναι και αυτός πολίτης του Ηρακλείου ή αυτή, εφόσον είναι γυναίκα, είναι πολίτης του Ηρακλείου και θέλει να έχει ο Δήμος μας μια πολύ ωραία εικόνα. Κάποιος λοιπόν δεν πρέπει να δώσει αυτή τη λύση αντί για να διαπληκτίζεται η Δημοτική Αρχή με τους καταστηματάρχες. Είναι επαγγελματίες. Δημιουργούν πλούτο, παράγουν πλούτο. Αυτό είναι ανάπτυξη. Το να παράγεις πλούτο είναι ανάπτυξη. Δημιουργεί θέσεις εργασίας, έρχονται χρήματα στην πόλη, μένουν χρήματα στην πόλη. Γιατί είναι Ηρακλειώτες όλοι και Ηρακλειώτισες όλοι αυτοί οι επαγγελματίες. Άρα ο Δήμος πρέπει να είναι δίπλα τους. Εμείς λοιπόν προτείνουμε και προτείναμε στους επαγγελματίες τη δημιουργία μιας αντιδημαρχίας εμπορίου, ανάπτυξης και διαχείρισης υπαίθριων χώρων. Γιατί τους θέλουμε συμμέτοχους στη διαμόρφωση της εικόνας της πόλης μας ό,τι αφορά τα καταστήματα. Και όταν είναι συμμέτοχοι στην υλοποίηση θα είναι συνεργάτες μας και δεν θα είναι αντίπαλοι μας. Σωστά. Επίσης μίλησατε για αντιδημαρχία καινοτομίας και τεχνολογίας. Τι ακριβώς εννοείτε? Κοιτάξτε να δείτε, κύριε Σχιντηράκη, ακούω πάρα πολλές φορές, χρόνια τώρα, ότι καταφέραμε να δημιουργήσουμε την έξυπνη πόλη στο Ηράκλειο. Το Ηράκλειο να το κάνουμε έξυπνη πόλη. Αυτή την εξυπνάδα δεν την είδα πουθενά. Έτσι, μάλλον θα πω τι είδε ο κόσμος. Δεν την είδε ο κόσμος ακόμα. Έτσι όπως ακριβώς έχουν γίνει πολλά πράγματα, σαφώς μπορούν να αξιοποιηθούν ως βάση, αλλά επειδή έχουμε το πλεονέκτημα το μεγάλο να έχουμε στα όρια του Δήμου μας το ΙΤΕ, το Ίδρυμα Τεχνολογίας Έρευνας, κορυφαίο ερευνητικό ίδρυμα στον κόσμο, το Πανεπιστήμιο Κρήτης και το ΤΕΙ Κρήτης, κορυφαία εκπαιδευτικά ιδρύματα στη χώρα μας, πρέπει να τα αξιοποιήσουμε για να πάμε πολλά βήματα μπροστά. Στεναχωριέμαι όταν βλέπω άλλες πόλεις να προχωρούν μπροστά, να αξιοποιούν τις νέες τεχνολογίες και τις καινοτομίες. Παραδείγματος χάρη, αυτές τις μέρες θα έχετε ακούσει κατά κόρον τα Τρίκαλα. Έτσι. Ναι, 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 ναι. Είναι μια πόλη η οποία έχει καταφέρει να γίνει το test drive των καινοτομιών. Και θλίβομαι όταν βλέπω το Ηράκλειο να έχει το ΙΤΕ δίπλα, να έχει το Πανεπιστήμιο, να έχει το ΤΕΙ και να μην το αξιοποιούμε για να πάμε πολλά βήματα μπροστά στο θέμα της καινοτομίας. Γι' αυτό μιλήσαμε για αντιδημαρχία καινοτομίας και τεχνολογίας. Σωστά. Επίσης, στη μέτρηση αυτή μιλάνε. Θα ανοίξουμε όμως μεγάλη ιστορία με το κυκλοφοριακό. Αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Μιλάνε για το πράσινο. Μιλάτε για το πράσινο, για το περιβάλλον. Φαίνεται οι πιο πολλοί νέοι έχουν το ενδιαφέρον για το περιβάλλον, για το πράσινο. Οι πόλεις δεν είναι αυτό που θα πρέπει να είναι. Φτάσαμε στο σημείο, κύριε Χιντηράκη, να πούμε... Ο Δήμος. Ακριβώς. Ο Δήμος. Φτάσαμε στο σημείο να πούμε ότι η πλατεία Ελευθερίας ήταν πολύ καλύτερη τότε που είχε τα πολλά δέντρα μέσα με ένα διαφορετικό τρόπο δομημένη. Εμένα τουλάχιστον μ' άρεσε τότε. Έτσι. Ναι. Ακριβώς. Αυτό δείχνει κάτι, ότι πραγματικά δεν έχουμε καταφέρει να έχουμε πράσινες ζώνες στο Ηράκλειο. Το Ηράκλειο αξίζει να έχει πράσινες ζώνες. Γι' αυτό αξίζει να υλοποιηθεί να δημιουργηθεί ένα ολοκληρωμένο αστικό δίκτυο, ένα ολοκληρωμένο δίκτυο αστικού και περιαστικού πρασίνου, γιατί δεν έχουμε μόνο τον αστικό δήμο, έχουμε και τον περιαστικό. Και σε αυτό το δήμο και σε αυτό το κομμάτι του Δήμου μας πρέπει να δούμε μέσα οι οικομοπόλεις μας αυτές πώς είναι δομημένες, ούτως ώστε να έχουν, μπορεί να έχουν πιο κοντά την εξοχή, αλλά και μέσα οι πόλεις δεν πρέπει να είναι
τσιμέντα. Δεν πρέπει να είναι μπετόν αρμέ, όπως μου έλεγαν κάποιοι φίλοι προχθές. Κάναμε την πόλη μας μπετόν αρμέ. Κατάλαβα τι λέτε. Τώρα, να φύγουμε από το κέντρο της πόλης και να πάμε γύρω-γύρω. Δηλαδή, ανάπτυξη Αλικαρνασσού, Γοργολαΐνη, Παλιανής και Τεμένους. Έχετε κάποιες προτάσεις? Θέλω να σας πω το εξής σε σχέση με τη Νέα Αλικαρνασσό. Αν κουβεντιάσουμε και πούμε φυλακές είναι στην Αλικαρνασσό, καταβλισμός είναι στην Αλικαρνασσό λέμε, αεροδρόμιο, λέμε το αεροδρόμιο Ηρακλείου, δεν λέμε το αεροδρόμιο Αλικαρνασσού. Τα δύο αωράκια, το κλειστό. Λέμε του Ηρακλείου, δεν λέμε της Νέας Αλικαρνασσού. Λέμε δηλαδή τα δύο αρνητικά στην Αλικαρνασσό και λέμε ό,τι είναι θετικά στο Ηράκλειο. Αυτό πρέπει να σταματήσει. Η Αλικαρνασσός είναι μια δυναμική περιοχή. Μια πολύ δυναμική περιοχή. Έχει ανθρώπους μέσα που προέρχονται από μακρινές πατρίδες και δεν πρέπει να νιώθουν ξανά, δεύτερη φορά, πρόσφυγες στον τόπο τους. Αν κουβεντιάσετε μαζί τους, αυτό που θα εισπράξετε είναι ότι από τότε που έγιναν και εντάχθηκαν στο Δήμο Ηρακλείου, στον ευρύτερο Δήμο Ηρακλείου, έχουν να δουν θέματα να λύνονται στο Δήμο τους. Από τα σκουπίδια, μέχρι το οδικό δίκτυο, μέχρι το πράσινο, μέχρι πολλά άλλα, για να μην απαριθμούμε. Και για να πάω στις άλλες περιοχές, στο Τέμενο, ναι, στην Παλιανή και στο Γοργολαΐνη, στις αγροτικές περιοχές. Ακριβώς, που είναι αγροτικές περιοχές, το πρώτο και κορυφαίο θέμα είναι το θέμα της άρδευσης. Κορυφαίο θέμα. Δεν έχει λυθεί, δεν το έχουμε αγγίξει. Ξέρετε πολύ καλά, κύριε Χιντηράκη, μια και κατάγεστε κι εσείς από αγροτική περιοχή και μάλιστα στο Νότο. Για και βρισκόμαστε και στο Νότο. Νότο στη Βή, έτσι. Ότι το θέμα της άρδευσης είναι κορυφαίο για να μπορείς να παράξεις προϊόντα αγροτικά ιδιαίτερα. Αν δεν το λύσεις, δεν μπορείς να προχωρήσεις. Δεν είσαι δίπλα στους αγρότες σου. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι πρέπει να υπάρχει ΚΕΠ ενημέρωσης αγροτών. Αγροτικά ΚΕΠ δηλαδή, που θα δίνουν την πληροφόρηση με επιστήμονες στα θέματα της αγροτικής ανάπτυξης. Να είναι δίπλα τους. Να νιώθει δηλαδή ο αγρότης ότι έχει δίπλα του τον επιστήμονα και του δίνει την απάντηση στο πρόβλημά του. Είναι κορυφαία θέματα αυτά που θα πρέπει να τα δούμε. Και βεβαίως το οδικό δίκτυο, που για να φτάσει σε κάποιες περιοχές, ακόμα και σήμερα, συναντάς πολλά προβλήματα. Δεν μπορεί και το θέμα της ίδρευσης ακόμα, να πούμε, στις ασίτες οι κάτοικοι να πληρώνουν το νερό ακριβότερα από ό,τι καλά-καλά στο Ηράκλειο. Ενώ γνωρίζουμε ότι από κάποιες περιοχές εκεί κοντά έρχεται νερό και στο Ηράκλειο. Δεν μπορεί να δίνουν νερό και να το πληρώνουν μετά ακριβότερο οι ίδιοι. Ξέρετε πως δεν έχουμε μιλήσει καθόλου αυτές τις εκλογές με τους ανθρώπους που έρχονται για την πολιτική προστασία του Δήμου. Δεν έχουμε μιλήσει ποτέ, καμία. Αγγίξατε ένα πολύ σημαντικό Κανείς θέμα. Κανείς δεν μιλήσει. Ναι. Ένα πολύ σημαντικό θέμα, ένα κορυφαίο θέμα, κύριε Χιντηράκη. Ναι. Όταν τέλειωσαν οι εκλογές τον Οκτώβριο του 2006 και είχα εκλεγεί νομάρχης με 65% και θα μπορούσε να πει κάποιος ότι θα έπρεπε να πανηγυρίζω, το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα είναι τι μπορεί να γίνει, Θεέ μου φύλλα, σε μια πυρκαγιά, ναι, σε μια πλημμύρα, σε μια κακοκαιρία γενικότερα, έτσι. Ναι. Και εκεί δεν ήθελα ούτε καν να σκεφτώ ότι θα μπορούσε να χαθεί έστω και μία ανθρώπινη ζωή ή να χτυπήσει κάποιος άνθρωπος. Έτσι λοιπόν προσπαθήσαμε και οργανώσαμε τη διάρκεια της τετραετίας το θέμα της πολιτικής προστασίας για να θωρακίσουμε το νομό μας. Είναι κορυφαίο θέμα. Είναι κορυφαίο θέμα για μένα, από τα πρώτα θέματα που πρέπει να δει ένας δημοτικός άρχοντας, μια δήμαρχος ή ένας δήμαρχος. Από τα πρώτα θέματα. Μάλιστα. Είναι κορυφαίο. Δείτε τι έγινε στην Αττική. Θρηνούμε θύματα ακριβώς γιατί δεν είχε γίνει καλή οργάνωση. Μου έλεγαν πολλές φορές συνεργάτες μου όταν ήμουν στην Ομαρχία, μα τι το συνεδριάζεις αυτό το συντονιστικό, δεν έχει γίνει τίποτα τώρα και δύο χρόνια. Mm. Και αν συμβεί μια φορά, τον φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν, έλεγαν. Άρα είναι ένα από τα θέματα από τα πρώτα θέματα πολίτες που θα ασχοληθείτε. Είναι σημαντικό. Είναι κορυφαίο, πρέπει να έχει σχέδιο και μάλιστα να γνωρίζουν οι υπηρεσιακοί παράγοντες όλοι και όλοι οι εμπλεκόμενοι
στο σύστημα της πολιτικής προστασίας, γιατί δεν εμπλέκονται μόνο οι υπηρεσίες του Δήμου ή της περιφέρειας, εμπλέκεται ο στρατός, εμπλέκονται οι πάντες και οι ιδιώτες που μπορεί να έχουν μέσα τα οποία μπορεί να αξιοποιηθούν. Ο καθένας όμως πρέπει να γνωρίζει τη θέση που πρέπει να πάρει όταν θα συμβεί, Θεέ μου φύλαε, κάτι. Είναι κορυφαίο. Ένα άλλο από τα μεγάλα προβλήματα του Δήμου, να μην λέγεται, λέμε συνέχεια πόλης του Δήμου, είναι το θέμα της καθαριότητας. Και μένω έκπληκτος, γιατί κάθε φορά ακούω ότι προχωράνε τα πράγματα, αλλά δεν προχωράνε όσο πρέπει. Όσο πρέπει. Δηλαδή, στη γειτονιά μου, ας πούμε, οι κάδοι δεν έχουν καπάκια. Όταν είχαν καπάκια, βέβαια, κανείς δεν το σήκωνε, αλλά δεν έχουν καπάκια. Λέτε, και εσείς ίδια το λέτε, ότι πρέπει ο κόσμος καταρχήν να μάθει μερικά πράγματα ή να πειθαρχήσει σε κάτι. Μπορεί ο Δήμος Ηρακλείου ή ο Δήμαρχος να εμπνεύσει τον. Ή Δήμαρχος. Σωστά. Σωστά. Να εμπνεύσει την οικοκυρά να μην τα πετάει τα σκουπίδια της ή να τα ξεχωρίζει. Πώς μπορεί να είναι. Η θέμα εμπιστοσύνης. Όταν δεν δείχνει παιδεία η δημοτική αρχή, είναι δύσκολο να στείλει μήνυμα και να γίνει το παράδειγμα για να έχει παιδεία και ο απλός πολίτης. Να μην τα ρίχνουμε όλα στους απλούς πολίτες. Θέλω να σας πω δύο πράγματα. Το ένα είναι, βλέπω στους δρόμους και βλέπουμε όλοι και όλες κάδους κατά το πρότυπο που ήταν η πρώτη κάδη που έφερε ο αείμνηστος δήμαρχος Ηρακλείου Μανώλης Καρέλης στο Ηράκλειο. Ίδιοι ακριβώς οι κάδοι. Δεν υπάρχει άλλο σύστημα συλλογής των απορριμμάτων. Στις ευρωπαϊκές πόλεις που θέλουμε να λεγόμαστε ευρωπαϊκές, τι συστήματα υπάρχουν? Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι το εξής. Σε αυτό το Ηράκλειο, το Δήμο Ηρακλείου και ευρύτερα αν θέλετε την Κρήτη, που υπάρχει ο ενιαίος σύνδεσμος διαχείρισης απορριμμάτων Κρήτης και στον οποίο έχουν πέσει απίστευτα εκατομμύρια ευρώ. Να μην πω ότι έχουν φτάσει και το δισεκατομμύριο και έχει και ξεπεραστεί. Και δεν έχουμε καταφέρει να λύσουμε το θέμα σκουπίδια. Κάποιος φταίει. Για τη διαχείριση μιλάτε τώρα. Κάποιος φταίει. Ναι. Κάτι φταίει, κάποιοι πρέπει να δώσουν απαντήσεις. Πρέπει να καθαρίσουμε το Δήμο μας. Πρέπει να καθαρίσουμε την πόλη μας. Από τα πάντα, κύριε Χιντηράκη. Έχουν ιδεολογική λύση τα σκουπίδια? Καταρχήν, το να καθαρίσει την πόλη είναι πολιτισμός. Αυτό, οπωσδήποτε. Όλα είναι πολιτισμός. Τι κάνουμε? Έτσι ακριβώς. Ναι. Και είναι κορυφαίο θέμα. Ναι. Και έχει, δεν είναι θέμα ιδεολογικοπολιτικής προσέγγισης. Αυτό θέλω να ακούω. Ναι. Είναι θέμα μιας σωστής λειτουργίας δημοτικής αρχής και υπηρεσιών. Όταν λέτε εξωστρέφεια του Δήμου, τι εννοείτε? Κοιτάξτε να δείτε, η πόλη μας έχει το σημαντικό συγκριτικό πλεονέκτημα να είναι στο κέντρο της Μεσογείου και στο κέντρο της Κρήτης. Ναι. Δεν μπορεί να κλεινόμαστε στο καβούκι μας και άλλες πόλεις να έχουν ρόλο, αν θέλετε, σε επίπεδο χώρας, Ευρώπης και Μεσογείου. Η πόλη μας πρέπει να βγει μπροστά. Μια γυναίκα μπορεί να βγάλει την πόλη μας μπροστά και θα τα καταφέρουμε. Όταν μιλάτε για αποκέντρωση του πολιτισμού, τι εννοείτε? Εννοώ ότι ό,τι υπάρχει στο κέντρο του Ηρακλείου, όπως δέχεται και γίνεται ένας προγραμματισμός στο κέντρο του Ηρακλείου, πρέπει να γίνεται και εξακτηνωμένα σε κάθε γωνιά του Δήμου μας, είτε πρόκειται για τη Νέα Λικαρνασσό, είτε για τον προφήτη Λία και την Καρκαδιώτη, θα βάζω το πιο ακραίο σημείο, είτε για την Αυγενική στην Παλιανή και όλες τις άλλες κοινότητες, είτε για τις Ασίτες και το Γοργαλαΐν, τον ευρύτερο Δήμο κλπ. Και κάθε πολίτης να μπορεί να απολαύσει μια ώρα που ξεκουράζεται, είτε το καλοκαίρι είτε το χειμώνα, δεν χρειάζεται ο πολιτισμός μόνο μια εποχή συγκεκριμένη. Όχι. Έτσι. Όχι. Το καλοκαίρι μπορεί να εντείνουμε, επειδή ακριβώς έχουμε και τον τουρισμό και πρέπει να ενισχύσουμε. Αλλά ας μην ξεχνάμε ότι δυναμικά η πόλη μας, εξαιτίας της λειτουργίας δυναμικών νέων επιχειρήσεων ή δυναμικής λειτουργίας των επιχειρηματιών μας, αρχίζει να γίνεται πόλη Σαββατοκύριακου. Mm. Και αυτό είναι κορυφαίο, πρέπει να το ενισχύσουμε και να το φτάσουμε σε κάθε γωνιά του Δήμου μας. Να σας πω, κύριε Χιντηράκη, ότι υπάρχουν δομές και υποδομές σε περιφερειακές ενότητες του Δήμου μας που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν και να γίνουν σημεία έλξης τουριστών. Υπάρχουν. Ναι. Υπάρχουν. Εμείς μπορούμε να τα αναδείξουμε, να τα ενισχύσουμε και να συνδράμουμε σε αυτό. Σε μισή ώρα δεν μπορεί να πει τα πάντα, αλλά εγώ πιάνω τα πιο σοβαρά θέματα. Και προσπαθώ να ακολουθήσω, κύριε Χιντηράκη. Ναι, ναι. Επάρχεια νερού.
Φέτο έβρεξε, δόξα τω Θεώ, γεμίσανε τεμιευτήρες. Ευτυχώς. Τι γίνεται. Ήταν κορυφαίο αυτό. Και ήταν σημαντικό που καταφέραμε και αποταμιεύσαμε ένα μεγάλο, μεγάλες ποσότητες. Θέλω όμως να πω το εξής. Όταν, όπως η ίδια η ΔΕΙΑΗ λέει, η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης του Δήμου Ηρακλείου. Ότι χάνει λέει, το 50%. Ότι από το νερό που φεύγει τιμολογείται μόνο το 50%, κάτι γίνεται. Ή χάνεται εξαιτίας του κακού συστήματος ίδρυυσης. Ναι, σωληνώσεις κλπ. Σωληνώσεις, άρα πρέπει να γίνουν αλλαγές. Ή τα ρολόγια δεν δουλεύουν ή κάτι γίνεται. Αυτό δεν έχει την ευθύνη να το δει ο πολίτης. Είναι ευθύνη της Δημοτικής Αρχής και βεβαίως της δυναμικής εταιρείας που έχει για την ίδρυυση και την αποχέτευση. Μου μιλήσατε και στο παρελθόν για τον εθελοντισμό. Και μάλιστα μου είχατε πει ότι μπορεί να γίνει αυτό εάν ο πολίτης αισθανθεί ότι η δήμαρχος, να μην πω πάλι ο δήμαρχος και μην διορθώσετε, ότι η δήμαρχος είναι κοντά του, ότι να έχει εμπιστοσύνη. Μπορείτε να το κάνετε αυτό εσείς? Σας είπα ότι πρέπει να δίνεις το παράδειγμα για να σε ακολουθήσει ο κόσμος και να δείξεις ότι όλο αυτό που γίνεται σε σχέση με την δουλειά των εθελοντών δεν αξιοποιείται για την προβολή της δημάρχου ή του δημάρχου. Τα βάζω για τα δύο. Σωστά. Έτσι. Αλλά γίνεται πραγματικά εποφελία των δημοτών και αυτό που προσφέρουν οι δημότες το απολαμβάνουν άλλοι συμπολίτες μας. Νομίζω αυτό το κομμάτι μπορούμε να το οργανώσουμε, μπορούμε να αξιοποιήσουμε μια βάση που υπάρχει και να το πάμε ακόμα πιο μπροστά και περισσότερο οργανωμένα. Επειδή ο χρόνος τελείωσε, θα μπορούσα να πούμε πάρα πολλά. Τα τελευταία 1,5 με 2 λεπτά θα ήθελα, έτσι κοιτώντας τον Δημότη του Ηρακλείου, Δημότη του Ηρακλείου, όχι του κέντρου, αλλά όλους τους δημότες, να τους πείτε γιατί πρέπει να ψηφίσουν εσάς. Η κάμερα είναι εκεί, αφήστε με εμένα και κοιτάξτε και πέτε. Γιατί? Νομίζω ότι οι δημότες του Ηρακλείου γνωρίζουν πάρα πολύ καλά ότι το Ηράκλειο χρειάζεται μια δήμαρχο, ένα δήμαρχο που θα δουλεύει αποτελεσματικά, δυναμικά, ακούραστα, με αρχές, αξίες και ήθος. Αυτό νομίζω ότι μπορούμε να το προσφέρουμε. Θα τα καταφέρουμε μαζί τους. Κύριε Συνεράκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Να έχετε καλή συνέχεια και υπομονή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δύο εβδομάδες ακόμα και τις ευχές μας. Βέβαια, τις ευχές τις λέμε σε όλους, για να μην φανούμε ότι μεροληπτούμε, αλλά δεν θα ήταν άσχημο να είχαμε μια δήμαρχο στο Ηράκλειο. Θα είναι η πρώτη φορά που στα χρόνια της λειτουργίας του θεσμού του Δήμου Ηρακλείου θα έχει ο Δήμος μας γυναίκα δήμαρχο. Θα έχει, άρα κάτι ξέρετε. Όπως δείχνουν τα πράγματα. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά και εγώ σας ευχαριστώ.